Πάμε όμως και στη Ρόδο να δούμε εκεί τους μετανάστες έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού. Όταν αυτές οι εικόνες έτσι συμβαίνουν έξω από το αστυνομικό τμήμα, φανταστείτε τι γίνεται στο υπόλοιπο νησί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο πάρκο, στο νησί της Ρόδου. Κύριε Χατσαπή, είχαμε ακούσει υπουργό τότε του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι οι μετανάστες λιάζονται. Εδώ βλέπετε. Έχει γίνει κατάληψη του νησιού. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η κυβέρνηση, αλλά ανίκανη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ βλέπουμε όμως μια πραγματικότητα η οποία είναι πραγματική. Είναι οι Έλληνες πολύ δεν γνωρίζουν, τα μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν, τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν. Αυτή είναι η Ρόδος, η οποία το καλοκαίρι κάηκε και αυτός είναι ο τουρισμός της. Έχει γίνει, όπως θα επαναλάβω για πολλή φορά, κατάληψη του νησιού. Έχει πάρα πολλούς. Τα είπε και ο κ. Μουτζούρης. Τα είπε. Και επειδή τα είπε ο κ. Μουτζούρης και η Ρόδος δεν είναι στη δική του την επικράτεια, ας πάμε στον άλλον περιφερειάρχη του Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Να ακούσουμε και τον κύριο Χατζημάρκο. Ποιες διατάξεις διαβάζετε τώρα? Αυτές οι οποίες ενδεχομένως είναι εμπόδιο στο να γίνει αυτό που προτείναμε? Γιατί πιστεύετε ότι η εικόνα στα πάρκα, με την εικόνα αυτή εδώ απέναντι στο πάρκο, δεν έχετε παραβιάσει 8 διατάξεις? 8 διατάξεις έχετε παραβιάσει εδώ. Και προσέξτε, γιατί αυτές οι εικόνες οδηγούν, και το έχουμε δει στα άλλα νησιά, σε κατάληψη κατά πέλητη πλοίου. Μη δώσω τον Blue Star. Πόσο δύσκολο δηλαδή ήταν να φυλάξει την πόρτα του λιμανιού? Είχε πόρτα του λιμάνι, είχε κάγκελα. Είχε μια πόρτα. 4 άτομα τη φυλάνε. 4 τη φυλάνε. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, όσοι μιλάμε, κύριε Χατσάπη, ο κόσμος βλέπει τα πλάνα. Εντάξει, δεν είναι για χόρταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν τα δείχνουν το επισημάνατε τα καθεστωτικά κανάλια, γι' αυτό είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Εμείς σας τα δείχνουμε όλα από αυτή εδώ την εκπομπή και από αυτό το κανάλι. Δεν θα κρύψουμε τίποτα. Να σημειώσω μόνο ότι είπε ότι να μην δω στον καταπέλτη παράνομους μετανάστες, 4 άτομα μπορούν να φυλάξουν την είσοδο του λιμανιού. Για να δούμε το επόμενο. Να δούμε το επόμενο βίντεο. Αυτό ακριβώς που λέτε. Πάμε να δούμε παράνομους μετανάστες να εμποδίζουν το νησοσχείος, το πλοίο νησοσχείος, να αποπλέψει από τη Ρόδο. Πάμε. Αυτό δεν είναι μόνο εικόνα ντροπής. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει πάνω απ' όλα τον κόσμο, ο οποίος στο νησί της Ρόδου, στις εκλογές, έδωσε ένα συντριπτικό ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε τώρα, μετά τις εκλογές, μα εμείς αυτά τα μετά λέγαμε. Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Πάντως, εγώ συγκρατώ την οργή του Περιφερειάρχη, και ο οποίος τόλισε μάλιστα με 4 άτομα φυλάξει το λιμάνι να μην πάνε στον καταπέλτη. Και ειδού στον καταπέλτη. Ναι, ειδού στον καταπέλτη, και πάμε στο επόμενο βίντεο να δούμε ότι τελικά. Και τι γίνεται. Ναι, πιανού πέρασε. Πιανού. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, πιανού πέρασε. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, ορίστε. 250 από Ρόδο προς Αθήνα μετανάστες. Συνεχίζουμε. Αυτά είναι δρομολόγια. Τους πέρασε. Είναι δρομολόγια. Μαγκιά. Ναι. Ήρθαν στην Αθήνα. Πήγανε στο αστυνομικό. Και τι κάνουν στην πάρκα, Αθήνα. Και τι κάνουν στον καταπέλτη. Ναι. Και τελικά. Ναι. Φέρ' τους μέσα. Πού θα τους πάει? Εδώ, σε εμάς.